Κλειστό για τους οδηγούς είναι το ανατολικό τμήμα της πλατείας 1866 στα Χανιά, με τις εργασίες για την δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου να αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη. Το έργο που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε παγωμένο θα υλοποιηθεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις. Προκειμένου να δημιουργήσουμε τη λιγότερη όχληση τόσο στα καταστήματα όσο και στους πολίτες, επιλέξαμε να δουλέψουμε το ανατολικό τμήμα της πλατείας, το οποίο θα παραμείνει κλειστό για περίπου ένα μήνα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες της τσιμεντόστρωσης και μετά της πλακόστρωσης, και μετά ουσιαστικά θα πάμε στο δυτικό τμήμα, θα κλείσουμε το δυτικό τμήμα. Τα έργα σίγουρα πρέπει να δείξει ο κόσμος κατανόηση. Τα έργα δεν γίνονται ως διαμαγείας, χρειάζονται χρόνο. Σίγουρα εντάξει, καμιά φορά καθυστερούν λίγο, αλλά είναι προς το θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση του δυτικού τμήματος και αφού παραδοθεί σε κυκλοφορία, προβλέπεται να αρχίσουν οι εργασίες στο κέντρο της πλατείας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το έργο να είναι έτοιμο πριν από το Πάσχα. Αναβαθμίζεται, ομορφύνει, σίγουρα είναι προς το καλύτερο, πιστεύω. Αναγκαία είναι, αλλά η περίοδος αυτή είναι ακατάλληλη. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους εργολάβους τόσο του ΔΔΕ όσο και της ΔΕΙΑΧ, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο συντονισμός τους. Συν το ότι υπάρχουν και τα θέματα με την αρχαιολογία, οπότε γι' αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Σε πρώτη φάση πραγματοποιούνται το μέσο οδόστρωμα για την αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ, ενώ θα ακολουθήσει η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Σειρά θα πάρουν τα συνεργεία του αναδόχου, που θα αναλάβουν την ανύψωση του οδοστρώματος ώστε να διαμορφωθεί ενιαίο πλακόστρωτο δάπεδο. Τα έργα έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν. Αυτό μόνο. Εντάξει, τώρα στην πλατεία θα δείξει εμάς σαν επαγγελματίες κατά πόσο θα μας βολέψει αύριο μεθαύριο, γιατί φεύγουμε λίγο πιο πίσω, λίγα μάξια εδώ πέρα, οπότε θα δείξει το μέλλον. Το έργο προβλέπει πλήρη αναδιάταξη των υποδομών της πλατείας, εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ίντερνετ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα γίνει επίσης νέα χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και αναμονής στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί. Δεν ξέρω εμάς πώς θα μας ωφελήσει, αλλά είναι ένα έργο που χρειάζεται στην πόλη. Θα αμορφύνει την πόλη μας πάρα πολύ, σίγουρα. Τώρα εμάς δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα πάμε. Υπάρχει πρόβληψη μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της πλατείας και των γύρω στενών. Οι εργασίες για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου εκτείνονται σε μια μεγάλη περιοχή στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου των Χανίων, που θα αναπλαστεί με προτεραιότητα στον κοινό χρηστό χώρο, ώστε να είναι προσβάσιμη σε πεζούς και ποδηλάτες και παράλληλα θελκτική για τους επιχειρηματίες της περιοχής. Το έργο θα κουμπώσει στη μεγάλη ανάπλαση των οδών Κορονέου, Κορκίδη, Κρυάρη, Κόρακα και τμήματων της Καραϊσκάκη και της Μιλονογιάννη.